Αλεξάνδρος και ο Μπακουλής. Παρέα με το Κουλί. Μπαγλαμά, αλλά Φραγκούλης τραγουδάει. Κι είσαμε δέκα γειτονιές, ο κόσμος ξαγρυπνάει. Μη μιλάς καθόλου, κάτσε στη γωνιά. Παίζει ο Φραγκούλης μια γλυκοπένια. Σβήσε το λιχνάρι και δεν θέλω φως. Μη μιλάς καθόλου, παίζει ο Αϊτός. Φραγκούλη Μπαγλαμά, παίξε με την καρδιά σου κι από κοντά το πόνο σου και τα παραπονά σου. Φραγκούλης πιάνει το οργανό σκορπάει. Παίζει και τα λυπητερά και τα διπλοκεντάει. Μη μιλάς καθόλου, κάτσε στη γωνιά. Παίζει ο Φραγκούλης μια γλυκοπένια. Σβήσε το λιχνάρι και δεν θέλω φως. Μη μιλάς καθόλου, παίζει ο Αϊτός. Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στα 27 λεπτά πριν από τις 8, ήταν ο Φραγκούλης. Ο Γιώργος Ζαμπέτας έγραψε και τραγούδησε τους στίχους του Ξενοφόντα Φιλέρη. Και από τον Φραγκούλη θα αλλάξουμε κλίμα, έχουμε κάθε λόγο, θα σας το πούμε αμέσως μετά, για να ακούσουμε κάτι ψεματάκια. Που μπορώ να κόψω, λέω, από χρόνια το τσιγάρο. Να πάψεις, λέω, να ξυπνάς πρωί πρωί για τη δουλειά. Για Τζιμπουτί, λέω, μια νυχτά να σαλπάρω. Να είναι, λέω, Κυριακή, πάντα να είναι Κυριακή. Την Αβαγκάρνερ, λέω, να τη βγάλω έξω. Το πάω, κλαίω, να τον δω, ναι, να τον δω πρωταθλητή. Στη Τζιμισκή γουστάρω διτερμά να παίξω. Κι όλο λέω, 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 κάτι ψεματάκια λέω, ή σαν να εμερεύει η ψυχή. Κι όλο λέω, 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 δεν πιστεύω μα τα λέω, με μισό το όνειρο ποιος ζει. Του μικρή, το φίλο θέλω, του Ζαμπέτα το Θανάση. Να πιούμε, λέω,
ένα κρασί. Ένα κρασί εγώ κι εσύ. Λέω να βρω την Ατλαντίδα που έχω χάσει. Το θαύμα λέω να συμβεί. Εδώ τριγύρω να συμβεί. Και να έχουν μάτια για να το πιστέψουν όλοι. Μονάχα λέω ένα λεπτό. Να βηματίσω στο νερό. Η ονειροπόλη θα τη σώσουνε την πόλη. Κι όνο λέω, λέω, λέω. Κάτι ψέματα κι αλέω. Ίσα να ημερεύει η ψυχή. Κι όνο λέω, λέω, λέω. Δεν πιστεύω μα τα λέω. Με μισό το όνειρο ποιο ζει. Ψέματα κι αλέω, ίσα να ημερεύει η ψυχή. Κι όλο λέω, 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 δεν πιστεύω μα τα λέω. Με μισό το όνειρο ποιο ζει. Κι όλο λέω, λέω, λέω. Στο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σας χρωστάμε μία εξήγηση πώς συνδέονται ο Φραγκούλης με αυτά τα ψεματάκια, που όμως δεν είναι ψεματάκια, είναι κατά συνθήκη ψεύδι. Στάθη Παχίδη, καλησπέρα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα από την έγκληση της Θεσσαλονίκης. Σε δυο μας κλεινόμαστε εμείς. Ναι. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Ναι, δεν καλή έχω ενημερωθεί. Καλή φορά στους φίλους ακροατές. Ναι. Είναι ιδιαίτερη χαρά που μιλάμε. Κυρίως θέλω να μιλήσω σαν ακροατής του δεύτερου προγράμματος και μάλιστα αρχαίος. Έτσι. Κοίταξε τώρα, εδώ βέβαια βλέπω εκ Νικομηδίας και εκ Κωνσταντινούπολεως εξ επιτούτου Θεσσαλονικεύς, στη νομική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και εμπειροτέχνης, μουσικός και τραγουδοποιός. Και όλα αυτά σε έναν άνθρωπο έχουν ενσωματωθεί σε έναν άνθρωπο και έχουν μετουσιωθεί ίσως και με τις ακροάσεις της μουσικής από δίσκους, από ραδιόφωνο, ίσως με τη ζωή σου με μουσικούς, σε ένα βιβλίο που διαβάζεται νεράκι. Και δεν είμαι ούτε ο βιβλιοκριτικός ούτε ο βιβλιοφάγος, μπορώ να σου πω. Είσαι όμως ραδιοφωνικός παραγωγός και άνθρωπος της μουσικής. Ναι. Άρα έχεις καταλάβει τι είναι η ιδιοστασία των μουσικών, πόσο ιδιαίτερα πουλιά είναι η μουσική. Ναι. Και αυτό ήταν, αν θέλεις, και το ένασμα που είχα και εγώ, όντας πάνω από 30 χρόνια στο συγκεκριμένο χώρο, ναι, να μαζέψω κάποιες ιστορίες, να πω ότι η πορεία μου στον χώρο δεν ξεκινάει μόνο αυτό που είναι γνωστό, δηλαδή αλερετούρα, γάμι και όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Όχι, και πιο πριν ήμουν επαγγελματίας μουσικός σε πατάρια, πέρα από τις μάλιστα, μου. Μάλιστα. Λοιπόν, που σημαίνει ότι είχα την τύχη να δουλέψω κυριολεκτικά όπου πεζότανε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι το κακό που μας βρήκε, ναι, ζωντανή μουσική. Με τι μουσικό όργανο, Σταθή? Δεν άκουσα. Με τι μουσικό όργανο? Ξεκίνησα ως μπασίστα στα μπουζούκια. Μάλιστα. Τα μπουζούκια του παλιού καιρού, έτσι. Μάλιστα. Αλλά συνεχεία πέρασα από μουσικές σκηνές, έχω παίξει παντού. Μέχρι σε, δηλαδή δεν θέλω να πω ονόματα και με ποιους άλλους. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Έτσι, ναι, μέχρι και σε μπάλντα φαν έχουμε παίξει. Ξέρετε, όταν βγάζει μεροκάματο εκείνη την εποχή που υπήρχαν, έχουμε παίξει παντού. Λοιπόν, έχεις βάλει το χεράκι σου όχι μόνο ως μπασίστας αλλά και ως τυχουργός από λαϊκά και παραδοσιακά πάλκα μέχρι Eurovision, έτσι. Έτσι, ναι, και αυτό να το πούμε, μέχρι την Eurovision έφτασα με το Alcohol is Free, με τον Ηλία τον Κόζα και τον φίλο μας που έφυγε πρόσφατα, τον Αγάθωνα τον Ιακωβίδη, ναι, το σπουδαίο τραγουδιστή. Ναι. Λοιπόν, όλη αυτή την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, καταλαβαίνεις ότι όταν είσαι σε συνάφεια και σε επαφή καθημερινή με μουσικούς, με τραγουδιστές, με τραγουδίστριες, είναι ένας ιδιαίτερος κόσμος. Όπου εκ των πραγμάτων άκουγα ιστορίες από αυτούς τους ανθρώπους, τις οποίες επειδή το έχω έτσι με το γράψιμο από μικρός, καθόμουν και τη σημείωνα. Ναι. Αυτό όλο μαζέψε ένα πολύ μεγάλο υλικό, πρέπει να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν ζητούσε να βγει για δύο λόγους κυρίως. Ο ένας είναι για να καταλάβει ο κόσμος όλο αυτό το ιδιαίτερο κλίμα αυτών των ανθρώπων, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αφενός, και επίσης να καταλάβει και πόσο δύσκολη δουλειά είναι αυτή. Λοιπόν, γιατί είναι δύσκολη? Γιατί ένας μουσικός από την απόλυτη μοναχικότητα μιας, την ώρα που ασκείται για να γίνει καλός,
ναι. Σε αυτό που με βλέπετε, ξαφνικά βρίσκεται εκτεθειμένο στα φώτα, εκτεθειμένο στα μάτια πολλών ανθρώπων. Στον καπνό, σε όλα. Ναι. Αυτό όλο το άλμα, ξέρετε, δεν είναι πολύ εύκολο να το αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι. Με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες πράξεις και γεγονότα τα οποία δεν είναι ούτε εύκολα εξηγήσιμα ούτε κοινά σε όλους. Αυτά ακριβώς απομόνωσα. Πάντα με το πλάγιο βλέμμα, πάντα με το χιούμορ. Και επίσης πρέπει να πω ότι να κάνω την κρίσιμη διευκρίνηση. Πρώτον, ότι δεν αφορά τίποτα από την περίοδο των αγάμων. Δεν υπάρχει κάτι γραμμένο εκεί για τους αγάμους. Το ένα αυτό. Και γιατί εκεί θα πρέπει να γράψουμε το δεκάτο μου. Έτσι, το δεκάτο μου κυκλοπαίδιο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο επίσης είναι ότι γράφω συνειδητά ανώνυμα. Δηλαδή βρίσκω αυτό που λέμε στα ελληνικά nicknames, παρατσούκλια για τους ανθρώπους. Εξαιρετικά παρατσούκλια, έτσι. Εξαιρετικά, δηλαδή... Ακόμα και για τα μαγαζιά βρίσκω παρατσούκλια. Και για τις εταιρείες. Η Bogias Records εμένα μου έμεινε, ας πούμε. Ναι, Bogias Records. Λοιπόν, αυτό ήταν ουσιαστικά, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, βρίσκοντας λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, επιδίωξα να μην μιλήσω επώνυμα. Δεν με ενδιαφέρει η κλειδαρότρυπα, δεν με ενδιαφέρει το ποιος έκανε τι. Ναι. Με ενδιαφέρει η πράξη, με ενδιαφέρει το γεγονός, με ενδιαφέρει ο χαρακτήρας πίσω από αυτά τα πράγματα και να μπορέσω, αν το κατάφερα, να το αναδείξω. Λοιπόν, τώρα, είπες για την έκθεση στο κοινό των μουσικών. Να σημειώσουμε ότι πέρα από την επαναληπτικότητα κάθε βραδιάς όταν μιλάμε για μια σεζόν, για ένα σχήμα, είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί πολλές φορές καλούνται να παίξουν όντας πίσω, ας πούμε, από τα μεγάλα ονόματα και πράγματα που ίσως να μην είναι και του προσωπικού τους γούστου ή της παιδείας τους ή έτσι δεν είναι. Σωστό. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες συνθήκες που είχα να αντιμετωπίσω ήταν όταν οι άνθρωποι, ξέρετε, είναι εκτός του ενιδρίου τους. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή εμένα με εντριγκάρει πάρα πολύ, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία συνθήκη για να δεις αντιδράσεις και τι υπάρχει στο βιβλίο. Ας πούμε, η εποπτεία των μουσικών που είχαν είτε ροκ παιδιά είτε κλασική παιδιά και πήγαν να δουλέψουν στα μπουζούκια ή ακόμα χειρότερα στα σκυλάδικα, είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί. Όταν συμβαίνει δηλαδή κάποιος άνθρωπος να είναι εκτός του ενιδρίου του, πώς αντιδρά, πώς το βιώνει αυτό. Αυτό έκανα και εγώ, μου συνέβη και έτσι, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που είχα την ασφάλεια όταν πήγα να παίξω στα μπουζούκια, την ασφάλεια του παρατηρητή που είναι απαλού. Και φαίνεται αυτό σε πολλές από τις 33 ιστορίες που περιγράφεις, κυρίως ροκάδων που αναγκάστηκαν για το βιοπορισμό να παίξουν. Αν και το λες στον πρόλογο, θέλω να το πούμε και στον αέρα. Δεν είπαμε τον τίτλο καταρχήν, τον πολύ όμορφο τίτλο. Δεν είναι άγνωστη λέξη, αλλά είναι πολύ όμορφη λέξη. Η λέξη αυτή που συνήθως δεν τη χρησιμοποιούσαμε, στην Σμύρνη τους μουσικούς τους λέγαν παιχνιδιατόρους ή παιχνιδιάτορες. Καταλαβαίνετε ότι για έναν τύπο όπως εγώ που έχω αυτό την πετριά, ας πούμε, του πλάγιου βλέμματος και της παιχνιδιάρικης διάθεσης, όταν και που άρα και όλα τα κείμενα που τα περισσότερα τουλάχιστον που έγραψα έχουν αυτή την πλάγια ματιά, αυτό το παιχνίδισμα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν βρήκαν αυτή τη λέξη να τη χρησιμοποιούν για τους μουσικούς, είπα ότι να, όπα, έχω τίτλο. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ λογικό, έτσι. Δες όμως τι ωραία παιχνίδια κάνει η άτιμη γλώσσα. Θα πω κάτι στον αέρα που στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα όταν μιλήσαμε τηλεφωνικά για να κανονίσουμε αυτή την μικρή κουβέντα, την εκ των συνθηκών από απόσταση και όχι μόνο. Ελπίζω να την κάνουμε από κοντά. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ. Πολλές κοινές αγάπης. Το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα θα το κανονίσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά θα παίξουμε μόνο παλιά τραγούδια. Εσύ θα παίξεις. Εσύ. Λοιπόν, όταν λοιπόν θα ανασκευάσω κάτι που σου είπα στο τηλέφωνο, όχι ότι το παίρνω πίσω, σου είπα λοιπόν ότι διαβάζοντας τις πρώτες ιστορίες, δεν το είχα ολοκληρώσει το βιβλίο ακόμα, αλλά η πρώτη εντύπωση που μου ήρθε ήταν από μια παλιότερη τηλεοπτική σειρά ημίωρων χιουμοριστικών επεισοδίων που βασιζόταν στα παλιόπεδα τα τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, προβαλόταν από το τότε ΕΙΡΤ και θυμάμαι ότι σε όλα τα επεισόδια σχεδόν αφηγητής ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος. Δεν θυμάμαι αν είχε παίξει και σε κάποιο από αυτά. Δεν λέω ότι αντιγράφεις τον τρόπο του Νίκου Τσιφόρου, αλλά εμένα με τον τρόπο που περιέγραφες κάποιες από τις ιστορίες μου ήρθε στο νου σαν να άκουγα το Φωτόπουλο να τις διαβάζει. Στην πορεία
είδα ότι το ύφος σου έχει την ευελιξία να το αλλάζεις ανάλογα με το περιεχόμενο της ιστορίας. Από χιουμοριστικό σε πολύ πιο ευαίσθητο, σε πιο λυρικό, σε πιο ανθρώπινο, σε πιο σκληρό ορισμένες φορές ανάλογα με τις συνθήκες που περιγράφεις. Αυτό σου βγαίνει αβίαστα ή ήταν ένα από τα ζητούμενα για να μπαίνει ο αναγνώστης πιο πολύ μέσα στην εκάστοτε ιστορία? Καταρχήν πρέπει να πω ότι αυτό που είπες εσύ και με το βαρύνοντα λόγο σου είναι από τα μεγαλύτερα παράσημα. Δεν είναι βαρύνοντα λόγο μου. Ακόμα και όλα τα άλλα μπορεί να είναι ο λόγο. Και σαν αναγωγή για έναν άνθρωπο πολυγραφότατο και τέτοια ευρεία παιδεία και απίστευτου χιούμορ, όπω ήταν ο Νίκο Τσιφόρο. Ναι, ένα ναι, και ναι, τελεία ναι, ναι, αυτό και σε ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Ναι. Βάζουμε τελεία. Ναι, δεύτερο, δεν θα το συζητήσω παραπάνω, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Δεύτερο, θα πω το εξή. Η δυσκολία που είχα σε αυτό το βιβλίο, σε αυτό το να γράψω, γιατί δεν είμαι ένας άνθρωπος που είμαι επαγγελματίας γραφιάς, γράφω ναι, κάποια εφημογραφήματα στο πρώτο, όταν, εφόσον έχω έμπνευση, ναι, έχω αυτή την πολυτέλεια. Ναι. Λοιπόν, θα πω το εξής. Η δυσκολία που υπήρχε πάντα σε όλες τις ιστορίες που μάζεψα, γιατί ναι, πρέπει να σας πω ότι έχω μάζεψει πάνω από κάτω ιστορίες, έχω στόκ, δηλαδή έχω άλλες 11 γραμμένες, ήδη, τις οποίες τις έκοψα από εδώ για την αναλογία του βιβλίου. Ναι. Έχω άλλες 11 γραμμένες και έχω μαζέψει ήδη, ξεκινήσαν φίλοι να μου λένε καινούργιες τώρα, έτσι. Μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι η δυσκολία που υπήρχε πάντα ήταν πρώτον ο σεβασμός στις ζωές των ανθρώπων, τους οποίους εγώ φωτίζω απλώς ένα οριακό τους χρόνο. Ναι. Άρα το ζητούμενο κάθε φορά είναι από ποια αγωνία θα αποφασίσω εγώ ή θα βρω ότι με βολεύει, για να το πούμε καλύτερα, για να φωτίσω τις ζωές αυτών των ανθρώπων με τον απόλυτο σεβασμό. Άρα το βάρος της ίδιας της πράξης υπαγόρευε ως ένα σημείο και το ύφος της προσέγγισης. Επομένως, δεν είναι μόνο η ιστορία την οποία επιλέγεις, η οποία σου υπαγορεύει και το ύφος, είναι σαφώς και η προσωπική άσκηση, αλλά εκ των πραγμάτων, όταν μιλάμε για πιο βαριά πράγματα, οφείλεις να προσαρμόζεις και το ύφος, καθώς και το σεβασμό με τον οποίο προσεγγίζεις τις ζωές αυτών των ανθρώπων. Ναι. Να πω και κάτι ακόμα. Βέβαια. Δεν είναι τόσο ασύνδετα τα δύο πράγματα. Ακούγαμε πριν το Ζαμπέτα. Ο Ζαβέτας είναι ένα καταπληκτικό παράδειγμα, άλλο που μπορούν να σας πω είναι ο Λουκιάνος και Λαϊδόνης. Ένα καταπληκτικό παράδειγμα ανθρώπων και οι δύο, οι οποίοι τι κάνανε. Από τη μία είχαν το έντονα σαρκαστικό, το έντονα χιουμοριστικό, το δεικτικό στο έργο τους και την ίδια στιγμή είχαν τη μελαγχολία. Από την άλλη πλευρά του νομίσματος ήταν απίστευτα τρυφερή. Ναι. Και ενίοτε μελαγχολική. Ξέρετε το έργο και των δύο, ναι, γι' αυτό το λέω. Να πούμε ότι επέλεξα τον Φραγκούλη γιατί πρωτίστως τον έχεις επιλέξει εσύ λίγο πριν ξεκινήσουν οι ιστορίες, παραθέτοντας ένα τετράστιχο του Ξενοφόντα Φιλέρη, και γι' αυτό ήθελα να κάνουμε αυτή την σύνδεση. Και χωρίς να το προσωποποιώ, δεν έχει καμία βαρύνουσα σημασία ο λόγος που έκανε αυτή την σύνδεση. Mm. Δεν είναι αποτέλεσμα μελέτης πάνω στο έργο του Νίκου Τσιφόρου. Έχω διαβάσει πάρα πολύ. Μου ήρθε συνειρμικά από μια τηλεοπτική σειρά που, χωρίς να περιγράφεις αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν περιγράφεις έναν συγκεκριμένο. Δηλαδή, στις 33 ιστορίες μπορεί να υπάρχουν μία κοινή γραμμή, να είναι τα νυχτερινά κέντρα, αλλά δεν είναι μόνο η επαρχία, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη, είναι στο εξωτερικό, εναλλάσσονται τα μουσικά είδη, μπαίνουν πάρα πολλές φορές πολύ μπροστά οι άνθρωποι από έναν παραδοσιακό μουσικό μέχρι μια σοπράνο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι ένα μονοσήμαντο κομμάτι που θες να περιγράψεις. Ναι, πρέπει να το πούμε αυτό, ναι, ότι είναι ευρέως φάσματος, δηλαδή. Ακριβώς. Η μουσική από όλους τους χώρους που έχει παιχτεί, ναι, που παίζεται ζωντανή μουσική, από κλασικές ορχήστρες. Έχω φίλους εδώ στην κρατική, οι οποίοι μου πάνε πάρα πολλές ιστορίες, δεν μπορούσα δυστυχώς να τις βάλω όλες. Φαντάζομαι, ναι, ναι. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον, ναι, μέχρι μπουζούκια, μέχρι τζαζίστες, τζαζροκάδες και τα λοιπά. Είναι ευρύ το φάσμα. Αναγκάστηκες να αυτολογοκριθείς κάποια στιγμή, όχι για τα πρόσωπα, γιατί είναι όλα με ψευδόνυμα. Υπήρχε κάποια ιστορία την οποία φυσικά δεν ζητάω να μας την πεις τώρα, την οποία δεν συμπεριέλαβες, είτε γιατί φωτογράφιζε πολύ εύκολα κάποιο πρόσωπο, είτε γιατί τη θεωρούσες πολύ πικρή, είτε για το όλο πνεύμα, κλίμα που διατρέχει το βιβλίο, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Θα πω το εξής, ότι αυτολογοκρίθηκα σε μια ιστορία που υπάρχει στο βιβλίο. Α, μάλιστα. Υπάρχει, αυτολογοκρίθηκα με την έννοια την εξής. Είναι ίσως πιο δραματική ιστορία.
ναι. του βιβλίου. Νομίζω κατά τη γνώμη μου μόνο δραματική. Μια ιστορία μιας μεγάλης αγάπης. Ναι, που υπάρχει ναι, στο ναι, βιβλίο, ναι. όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει, δεν θέλω να πει ναι, παραπάνω. Ναι, 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 ναι. Το φινάλε αυτής της ιστορίας, εγώ την ιστορία την κόβω λίγο πιο νωρίς. Μάλιστα. Έτσι, που έχει πάλι δραματικό φινάλε. Και την αφήνω λίγο να κρέμεται στον αέρα. Ωστόσο, η ίδια η ζωή, η οποία πάντα είναι ισχυρότερη από την τέχνη και από την όποια αφήγηση και από το όποιο βιβλίο, έτσι. Το φινάλε αυτής της συγκεκριμένης ερωτικής ιστορίας είναι ακόμα δραματικότερο από αυτό που έγραψα. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν το έγραφα, ο λόγος για τον οποίο αυτολογοκρίθηκα ήταν ο εξής, ότι μπορεί να μου λέγανε τώρα το παρατραβάς. Θεωρούσα λοιπόν και το έκανα και ένα τσεκάρισμα σε 4-5 φίλους που έκανα crash test το συγκεκριμένο, κάποια από τα κείμενα τέλος πάντων. Τους έλεγα, αφού διάβαζαν αυτό που διάβαζαν, ότι αν έβαζα αυτό το φινάλε που είναι πιο δραματικό ακόμα, που πραγματικά συνέβηκε. Τι θα λέγατε, και μου λέγανε δεν θα σε πιστεύαμε. Δέστε λοιπόν πως γίνεται, ότι η ζωή είναι πάντα ισχυρότερη από οποιαδήποτε μυθοπλασία. Στάθη, αφού πούμε ότι το βιβλίο «Οι παιχνιδιάτορες» με υπότιτλο 33 μικρές ιστορίες μουσικών κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμου, από τον Φίλτα του Θανάση Σιλιβό, ο οποίος καταξέρετε τι προσπάθεια κάνει για πράγματα που έχουν από πίσω τους μεράκι και ευαισθησία. Εγώ δεν είμαι του εκδοτικού οίκου, ξέρετε πως είναι τα πράγματα αυτά. Δεν ήθελα δηλαδή να μπω σε όλη αυτή τη διαδικασία των εκδοτών, την οποία δεν την ήξερα κιόλας. Ο Θανάσης μου έδωσε κάποιες ευκολίες όσον αφορά τη σχέση και το βιβλίο, ώστε να βγει όπως έπρεπε να βγει. Και το χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κυρίως χαίρομαι την αποδοχή των φίλων και τη χαρά που κάνουν. Είχαμε ένα δίλημα, λέγαμε. Να το βγάλουμε αυτή την περίοδο που είναι όπως είναι τα πράγματα, όχι τα βιβλιοπολία, τη μια είναι ανοιχτά, την άλλη κλειστά κτλ. Τελικά νομίζω ότι άγια κάναμε, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που οι άνθρωποι μου παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε ρε εσύ, το διαβάσαμε και περνάμε καλά. Αυτό είναι αυτό, η μεγαλύτερη αμοιβή, πιστεύω. Και έτσι θα κλείσουμε την κουβέντα. Δεν θέλω να μου πεις αν η ιστορία που εννοούσες έχει να κάνει με ένα απόσπασμα που με άγγιξε πάρα πολύ. Είναι μια ιστορία που με άγγιξε πάρα πολύ για έναν άνθρωπο. Για αυτήν. Κάτσε. Δεν θα πούμε. Όχι, τίποτα. Ναι. Εμένα είναι μια ιστορία που με άγγιξε πάρα πολύ για έναν μουσικό που βρίσκει σε μια αγγελία να απολύεται ένα μπάσο και τελικά αποκαλύπτεται ότι είναι ένα μπάσο που του είχε μείνει από μια τηλεοπτική εικόνα χρόνια πριν και ξανασυνδέεται μαζί του. Εγώ θα μου επιτρέψεις, δεν είμαι ο καλύτερος στο να διαβάζει ίσως, αλλά μια που δεν είσαι εσύ εδώ, θέλω να κλείσουμε με μια εικόνα που λέει, τι κι αν του το είχαν απαγορεύσει αυστηρά οι γιατροί, τι κι αν γκρίνιαζε η γυναίκα του, τι κι αν τον θερμοπαρακαλούσαν τα παιδιά του, αυτός εκεί, πάφα πούφα το ένα πίσω από το άλλο, τρία τσιγάρα ξερά, βαριά, εγκλέζικα, με ένα άνανα. Νοέμβρη μήνα, με ριγμένη την καπαρντίνα στους ώμους, κρεμασμένο στη γωνία της βεράντας του Ρε-Τι-Ρε, κοίταζε τον ακάλυπτο. Ένας γερόλικος στην Πρίμνη, κατά μεσής μιας θάλασσας από ταράτσες και κεραίες του νυχτερινού αθηναϊκού ουρανού. Στάθη Παχύτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι χαρά μου να επικοινωνώ πάντα και ξέρεις την εκτίμηση που σου έχω σαν ακροατή. Λοιπόν, γιατί είσαι και εσύ ψαχτήρης σαν και εμένα και το απολαμβάνω, γιατί συνήθως ψάχνεις πολύ καλύτερα πράγματα. Πρέπει να πω ότι σε ακούω. Όχι, μα τώρα δεν. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Για τις παραστάσεις. Κλείνουμε εδώ. Κλείνουμε εδώ και πάμε, τείχο-τείχο με το επόμενο τραγούδι από το δεύτερο από τα δύο σου CD, από τα Γύριστα Κεφάλια, κάποια χρόνια πριν, όπως και το Κάτι Ψεματάκια που ακούσαμε, εδώ μαζί με το Θοδωρή Αθερίδη. Στάθη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Θέλει να σε πολύ λέρα για να κυβερνάς καριέρα, διαφήμιση και εμπόρι, το βουλιάζουν το βαπόρι. Τύχω τύχω πάω, τύχω τύχω πάω και τα νότα μου φυλάω. Τύχω τύχω πάω, τύχω τύχω πάω, λίγα μήνα να αγαπάω.
μισθώσει και δάνεια, θα σε καίνε στα καζάνια. Πώς μπορείς να το υπομείνεις, όθον άνθρωπος να γίνεις. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω και προσέχω που πατάω. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγα μην αναγαπάω. Μαύρα, μαύρα μούρα, είσαι μια παλιούκλα μούρα. Η κληρική κακουχία είναι μια μεσοτυχία. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, πού είναι η έξοδος ρωτάω. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγα μην αναγαπάω. Το ίδιο πράγμα, το Κιλκής και η Αλαμπάμα. Τα μαντάτα μόλις φτάσαν, κι νέο Έλληνες χορτάσαν. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, γιατί έφυγες ρωτάω. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγα μην αγαπάω. Σε θέλουνε συμβότη, εραστή και ταξιδιώτη. Προφυλάξου οικουμένοι, έρχονται υστερημένοι. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγο ουρανό ζητάω. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγα μην αναγαπάω. Τείχο πάω, λίγο ουρανό ζητάω. Τείχο τείχο πάω, τείχο τείχο πάω, λίγα μην αναγαπάω. Αλλάζουμε ήχο έτσι, τείχο τείχο. Θα έρθω λέει νύχτα τείχο τείχο και για σύνθημα θα βήχω. Δεν είναι βέβαια το καλύτερο σύνθημα στην εποχή αυτή, αλλά έτσι έλεγε το τραγούδι που ακούμε από το Μιχάλη Γενίτσαρη που έχω γράψει του 1976. Έτσι κλείνουμε. Ευχαριστώ τη Σταματία Σούλτη που φρόντισε τον ήχο. Σιδερής Πρίντεζης στο μικρόφωνο από το δεύτερο πρόγραμμα. Καλό βράδυ.